Λοιπόν, καλημέρα. Μέσα στον χρόνο σχεδόν η ανάλυση αυτής της προηγούμενης case study στην πραγματικότητα κάνει εισαγωγή στο αμέσως επόμενο θέμα, το οποίο είναι η απάντηση στο ερώτημα αν τελικά οι λύθοι διαλύονται, πρακτική η οποία με διάφορα ιδιοσκευάσματα που έχουν βγει στο εμπόριο τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπηρωθεί, πρακτική η οποία στους παλιότερους ορολόγους αποτελούσε μια στάνταρ κλινική πρακτική. Ξεκινάμε με τον κύριο... Ποιος πρέπει να ξεκινάει, παιδί. Με τον κύριο Γιαννακόπουλο και θα ακολουθήσει ο κύριος Κολαρίκος. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αξιότιμη κύριε καθηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω το πρώτο μέρος αυτής της αντιπαράθεσης με τον κύριο Σκολαρίκο για το αν τελικά οι λύθοι του ουροποιητικού μπορούν να διαλυθούν με κάποια μορφή φαρμακευτικής θεραπείας. Και θα σας απαντήσω πολύ σύντομα και ειλικρινά ότι ναι, διαλύονται. Αλλά ναι, μόνο θεωρητικά ή μόνο in vitro. Και να εξηγήσω τι εννοώ, μπορείτε να βρείτε πολλές δημοσιεύσεις όπου in vitro, σε επίπεδο βασικής έρευνας, υπάρχουν διάφοροι ερευνητές που παρουσιάζουν διάλυση όλων των ειδών των λύθων με διάφορα σκευάσματα. Επίσης, μπορεί να, δείτε ότι να πείτε ότι θεωρητικά μπορεί να διαλυθεί ένας λύθος, αλλά επειδή εμείς όλοι μας είμαστε κλινικοί ουρολόγοι, είμαστε πρακτικοί γιατροί, με την έννοια ότι θέλουμε να δώσουμε λύση στον άρρωστό μας, δεν θέλουμε να πάρουμε μια πέτρα που την έχουμε στο χέρι και να τη ρίξουμε σε ένα υγρό και να τη διαλύσουμε. Αυτό μπορεί να γίνεται. Το θέμα είναι ο ασθενής μας, αυτός που είναι μπροστά, με την πέτρα μέσα στον νεφρό, μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντίστοιχο τρόπο, χωρίς να του κάνουμε τίποτα εμείς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και όχι αν διαλύεται ο λίθος θεωρητικά. Ναι, μπορεί να διαλύεται θεωρητικά. Λοιπόν, αυτά είναι τα guidelines της ουρολιθίας του 2013, μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο κ. Σκολαρίκος. Αυτή είναι η μία και μοναδική σελίδα που αφιερώνει τα guidelines στη φαρμακευτική διάλυση των λύθων. Και εγώ αυτή τη σελίδα θα σχολιάσω. Ο κ. Σκολαρίκος προφανώς συμφωνεί με τα λεγόμενα εδώ, προσυπογράφει, είναι έντιμος άνθρωπος, δεν πιστεύω θα αναιρέσει αυτά που λέει. Τα έχει καταγράψει κιόλας. Άρα εγώ θα σας πω τι λέει ο κ. Σκολαρίκος. Έτσι, όχι τι λέω εγώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Αυτή είναι η εισαγωγή, είναι η πρώτη παράγραφος. Λέει πολλά, θα σας δείξω δύο πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, μας λέει ο κ. Σκολαρίκος και η παρέα του ότι η φαρμακευτική διάλυση may take several weeks. Να το πω διαφορετικά εγώ, may take months. Το several weeks σημαίνει months. Έτσι, μπορεί να πάρει μήνες για να πετύχει το στόχο. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Αυτό που μας λέει ο κ. Σκολαρίκος είναι ότι η διάλυση των λύθων είναι εφικτή μόνο εάν γνωρίζετε τη σύσταση. Αυτό λέει εδώ. Μάλιστα, για την ακρίβεια λέει, είναι υποχρεωτικό πριν τη θεραπεία. Εντάξει. Και εδώ είναι ο πίνακας που μας λέει ποιες είναι αυτές οι πέτρες που πρέπει να γνωρίζετε για να διαλύσετε. Εντάξει, στρουβίτης, καρμποναπατίτης είναι η φλεγμονώδης λύθη αυτή. Μπρουσίτης είναι φωσφορικό ασβέστιο αυτό, ένα από τα χειρότερα φωσφορικά ασβέστια από άψη σκληρότητας. Κυστίνη και ουρικό οξύ. Εντάξει. Ωραία. Και η ερώτηση που θα μου κάνετε όλοι, μα καλά, έχουμε έναν ασθενή που ήρθε στο ιατρείο σήμερα, με πρώτο επεισόδιο λυθίασης. Πώς μπορώ να ξέρω εγώ τι λύθο έχει? Γιατί μου μπήκε στο μυαλό η ιδέα να του δώσω φαρμακευτική θεραπεία, να κάνω αυτό που θα μας πει ο κ. Σκολαρίκος μετά, να τον διαλύσω δηλαδή. Αφού δεν ξέρω τη σύσταση. Ωραία. Μπορούμε να υποθέσουμε. Στην ιατρική δεν μας αρέσουν οι υποθέσεις. Και ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται να ακολουθήσει η θεραπεία. Αλλά για χάρη τη συζήτηση, ας υποθέσουμε. Πώς μπορούμε να υποθέσουμε? Δεν έχω ιδέα. Ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος να κάνουμε μια αξονική τομογραφία και να μετρήσουμε τις μονάδες Hounsfield. Η μέτρηση των μονάδων Hounsfield στους λύθους του ουροποιητικού, όσοι παρακολουθείτε τη βιβλιογραφία θα το έχετε διαπιστώσει, παίζει στη βιβλιογραφία, αλλά υπάρχει μια σημαντική αλληλεπικάλυψη. Σημαντική. Και θα περάσω και σε ένα πρακτικό θέμα. Θέλω όποιος από εσάς χρησιμοποιεί τις μονάδες Hounsfield
για, στη μέτρηση δηλαδή των λίθων, των μονάδων Χάουσλι, των λίθων του ροπητικού, όποιος από σας το κάνει, να μου πει κατ' ιδίαν μετά τον ακτινολόγο που τα στέλνει και το μηχάνημα που χρησιμοποιεί. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα που να μπορώ να του στείλω να μου μετρήσει μονάδες Χάουσλι με αξιοπιστία. Αν κάποιος ξέρει, θα να μου το πει μετά να με βοηθήσει στην καθημερινή μου πράξη. Παρ' όλα αυτά, για χάρη της ζήτησης και για χάρη του φίλου μου του Ανδρέα, εγώ λέω ότι ισχύει. Μπορεί κάποιος ακτινολόγος στην πράξη να μας μετρήσει με αξιοπιστία μονάδες Χάουσφιλντ. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις βιβλιογραφίας. Έχω βρει μόνο πρόσφατες και έχω βάλει δημοσιεύσεις. Δεν έχω βάλει γενικά βιβλιογραφία που να με βολεύει. Έχω πάρει πρόσφατες δημοσιεύσεις. Αυτή δεν έχει, βλέπετε, ακόμα δεν έχει καν τυπωθεί. Είναι στο ahead of print. Εντάξει, και λέει. Radiopacity and Hausfield attenuation of system. Επίτηδες έβαλα την κυστήνη γιατί είναι μοναδική. Σας δείχνω εδώ την μελέτη που αφορά τις μονάδες Hausfield στους λίθους κυστήνης. Δεν υπάρχει άλλος λίθος αντίστοιχος κυστήνης, είναι μοναδικός. Αν έβαζα οξαλικό σβεστίο, θα έλεγε κανείς ποιο οξαλικό σβεστίο. Του μονοϊδρικού, του διϊδρικού ή του τριϊδρικού. Αν έβαζα ουρικό ξέος, θα μου έλεγε του μονοϊδρικού ή του διϊδρικού ουρικό ξέος. Και το μπέρδεμα στις μονάδες Hausfield μπορεί να είναι σοβαρό. Έβαλα κυστήνη. Κυστήνη, δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα. Αν και περισσότερες μονάδες, περισσότεροι λίθοι κυστήνης είχαν μονάδες κάτω από 550 Hausfield units, υπήρχε σημαντικός αριθμός λίθων που είχαν πάνω από 850. Και το συμπέρασμα του άρθρου είναι ότι η μέτρηση μόνο είναι ανεπαρκής για να ξεχωρίσει τους λίθους κυστήνης. Άρα, αν κάποιος ποντάρει στη μέτρηση των μονάδων Hausfield για να βγάλει συμπέρασμα για το λίθο ώστε να δώσει τελικά τη θεραπεία, μάλλον δεν έχει κάνει καλή επιλογή. Να εκτελέσουμε ένα πλήρη μεταβολικό έλεγχο, θα πει κάποιος, σε αυτόν τον ασθενή που πρώτη φορά εμφανίζεται στο ιατρείο, για να βρούμε μπας και βρούμε τον τύπο του λίθου. Να σας θυμίσω ότι για να κάνεις μεταβολικό έλεγχο σε έναν ασθενή, θα πρέπει να είναι ελεύθερος λίθου και να έχει περάσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο από το χειρουργείο. Μίνιμουμ ένας μήνας από το χειρουργείο. Αυτές είναι οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις για να εκτελέσεις μεταβολικό έλεγχο και να είναι αξιόπιστος. Όμως, ας πούμε εμείς ότι θα τον κάνουμε τώρα, μπας και βοηθηθούμε. Journal of Urology, Δεκέμβριος του 2013. Ο τίτλος είναι αυτός εδώ και το συμπέρασμα είναι αυτό εδώ. Ότι η ανάλυση ούρων 24 ώρου δεν μπορεί να σας βοηθήσει στο να προβλέψετε τον τύπο του λίθου. Στους πρωτογενείς ασθενείς, στους πρωτοπαθείς ασθενείς, αυτούς που εμφανίζονται πρώτη φορά με πέτρα, είναι δύσκολο να βρείτε τη σύσταση. Αλλά άντε, ας κουβεντιάσουμε λίγο για αυτούς που ξέραμε τις παλιές τους λιθιάσεις, τους υποτροπιάζοντες λιθιασικούς. Να πάρουμε μια παλιά ανάλυση, αφού αυτός ο ασθενής έχει ξανακάνει πέτρα, και να δούμε λίγο τι πέτρα έχει, ώστε να δώσουμε τη φαρμακευτική θεραπεία να διαλύσουμε το λίθο. Αυτό είναι ένα άρθρο του 11. 127 ασθενείς με ουρολιθίαση επί 15 χρόνια παρακολούθηση χωρίς καμία θεραπεία. Αυτές είναι οι συστάσεις των αρχικών λίθων. Ο πίνακας έχει δύο στήλες. Η πρώτη στήλη δείχνει τη σύσταση του πρώτου λίθου και η δεύτερη δείχνει την κύρια σύσταση του λίθου υποτροπής. Αυτοί οι ασθενείς υποτροπίασαν και είχαν κατά μέσο όρο από 2 σε 7 υποτροπές. Με BOLT είναι η σύσταση του λίθου που είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Και προσέξτε λίγο. Ουρικό οξύ, ο παλιός λίθος, και έρχεται με τον καινούριο. Αλκαλοποίηση, λέω εγώ να τον διαλύσω. Και ο λίθος είναι φωσφορικό ασβεστίου. Άλλα ντάλλον. Στρουβίτης, ωραία, θα τον οξυνοποιήσω. Και ο λίθος υποτροπής είναι ουρικό οξύ. Η θεραπεία σας είναι άλλα ντάλλον. Οξυνοποιείτε το ουρικό οξύ ή αλκαλοποιείτε το φωσφορικό ασβέστιο. Άρα ούτε αυτό είναι ασφαλής τρόπος. Επομένως, εν γενός έχετε ένα πρόβλημα. Δεν έχετε ιδέα με τι λίθο έχετε να κάνετε αν δεν τον πάρετε στα χέρια σας. Για χάρη όμως του φίλου μου του Ανδρέα, εγώ θα δεχτώ ότι με κάποιο τρόπο το βρήκατε και έχετε τη σύσταση στα χέρια σας. Μεγαλόκαρδε. Είναι πολύ μεγαλόκαρδε, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω παραχωρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι προτείνει ο κ. Κολαρίκος. Ο κ. Κολαρίκος προτείνει, αφού έχετε βρει τη σύσταση, προτείνει διαδερμική διάλυση του λίθου για αυτές τις κατηγορίες και άντε στο ουρικό οξύ είναι πιο ευέλικτο και μπορεί να επιτρέψει και την από του στόματος θεραπεία. Αλλά για τους πολλούς λίθους τους πάνω θέλει διαδερμική. Τι θέλει δηλαδή, θέλει να πετάξει στον ασθενή σε μια νεφροστομία, θέλει να βάλετε από κάτω ενδεχομένως και έναν ουρητικό καθετήρα, να τον έχετε συνδέσει με αυτή την αντλία και αυτό το μανόμετρο για να μετράτε την πίεση που αναπτύσσετε μέσα στο νεφρό και να ρίχνετε το διάλειμμα που θα διαλύσει το λίθο. Για πόσες εβδομάδες θα είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω. Βέβαια, ο κύριος Κολαρίκος είναι απαιτητικός. Δεν του αρέσει αυτό που είδατε εδώ.
Προτιμάει καλύτερα του νεφροστομή κάθετερ με grade of necrometation α. Θέλει δύο νεφροστομίες καλύτερα να μπαίνει και να βγαίνει. Είναι καλύτερο αυτό το μοντέλο. Το άλλο του φαίνεται μάλλον βαρετό. Παρ' όλα αυτά, άντε είναι καλός κι αυτός, λέει εναλλακτικά, αν θέλετε, βάλτε νεφροστομία και ένα stent. Εντάξει. Αυτά προτείνει επισήμως. Δεν τα λέω εγώ. Είναι επίσημες προτάσεις, τα guidelines. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα των guidelines είναι ειλικρινής. Δεν μπορώ να πω. Λέει ότι στο πάνελ φαίνεται ότι αυτή η θεραπεία χρησιμοποιείται σπανίως, πιθανόν λόγω της περιπλοκότητας της τεχνικής. And the possible side effects. Α, έχουμε και side effects, δηλαδή τώρα. Δηλαδή δεν μας φτάνουν τα χάλια μας μέχρι τώρα. Έχουμε και side effects. Και ποια είναι τα side effects? Στρουβίτης, καρμποναπατήτης και μπρουσίτης. Θα μείνω λίγο σε αυτούς. Προσέξτε λίγο, το διάλειμμα είναι το ρενασιντίν. 10% χεμιασιντρίν. Είναι μια εξέλιξη του SUBIS-G. Το SUBIS-G είναι το παλιότερο διάλειμμα. Το ρενασιντίν είναι το αμέσως επόμενο, είναι σχεδόν ίδια στη σύσταση. Έχουν ελάχιστες διαφορές. Είναι ένα διάλειμμα που έχει μεγάλες δόσεις αλάτων μαγνησίου. Από αυτό λοιπόν το μαγνήσιο που έχει σε περιεκτικότητα, είχαμε αρκετά επεισόδια ανακοπών. Όταν η χορήγηση γινόταν απρόσεκτα, χωρίς μέτρηση της πίεσης της ενδονεφρικής. Είχαμε θανάτους δηλαδή. Επίσης, στον μπρουσίτη, το πάνελ των guidelines λέει ότι μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο μόνο για residual fragments, αφού δηλαδή έχεις βγάλει πρώτα το λίθο και διαλύσεις τα κομμάτια που περίσσευαν. Και το ερώτημα είναι, όπως είδατε και στο περιστατικό μας, αφού έκανες μια διαδερμική και τον έφαγες το λίθο όλο και σου έμειναν 5 κομμάτια, έξανα μπες από τη μύτη τρύπα και μάζεψε τα κομμάτια που σου μείναν. Γιατί πρέπει να κάνεις δηλαδή αυτή την ιστορία? Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω τίποτα για τους λίθους κυστήνης. Σε μια επίδειξη έτσι αντιεπιστημονικής συμπεριφοράς, διότι θέλω να σηκώσει το χέρι όποιος από εσάς έχει δει ή έχει ο ίδιος διαλύσει λίθο κυστήνης. Και αν σηκώσει κάποιος το χέρι, θα τον πάρω μετά από κοντά και θα μου αφιερώσει ένα μήνα από τη ζωή του να μου δείξει πώς το κάνει. Γιατί όποιος έχει δει λίθο κυστήνης να διαλύεται, πρέπει να λέει πολλά ψέματα. Και σου λέει, εγώ δεν μπορώ να το σηκώνετε μόνο σας το χέρι. Μάλλον σας το σηκώνει ο καθηγητής. Λοιπόν, για τους λίθους κυστήνης λοιπόν δεν μπαίνω καν στον κόπο να σχολιάσω. 7 χρόνια όπως θα πω μετά. Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε με αυτό. Δεν τελειώσαμε. Υπάρχει ένα άρθρο του 12 για την ρενασιντίν. Ένα άρθρο ανασκόπησης. Στην εισαγωγή γράφει ότι η μη πρακτική χρήση του την έχει καταδικάσει στην ιστορία πια ως διάλειμμα διάλυσης των λίθων. Αυτός ο πίνακας, μην τον κοιτάτε, ένας πληθωρικός πίνακας, απλώς λέει contemporary renacidin dissolution case, σύγχρονες σειρές διάλυσης λίθων με renacidin. Κοιτάξτε την πιο πρόσφατη, του 1988. Αυτές είναι σύγχρονες σειρές με το renacidin. Αυτό τα λέει μόνο το όλα, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα πράγματα. Και εδώ οι συγγραφείς μπαίνουν στον κόπο να μας πούν γιατί δεν περπατάει το renacidin πια. Θα σας δείξω μόνο τα πιο βασικά. Ο ασθενής δεν μπορεί να κάτσει καθυλωμένος με καθετήρες και σωληνάκια, περιμένει μήνες για να διαλυθεί ο λίθος του. Και βέβαια το πιο βασικό, ότι έχουμε πολύ καλύτερες θεραπείες σήμερα να τελειώνουμε με το λίθος σε εύλογο χρονικό διάστημα. Και άφησα τελευταίο το πιο ενδιαφέρον. Τη λιθίαση του ουρικού. Ωραία. Η λιθίαση του ουρικού, διάλυση των λίθων ουρικού επιτυχάνεται με αλκαλοποίηση των ούρων. Και το pH που δίνουν τα guidelines είναι 6,5 με 7,2. Λένε όμως, προσέξτε, σε υψηλό pH μπορεί να έχουμε καθίζηση λίθων φωσφορικού ασβεστίου. Το είπαμε και πριν στο περιστατικό της κυστήνης. Και το έχουμε δείξει παλιά στην Πορταριά. Αυτό είναι μια φωτογραφία που οι παλιότεροι στην Πορταριά την έχουν ξαναδεί. Είναι ο λίθος δακτυλίδι αυτός. Ring stone, ένας πολύ όμορφος λίθος που στο κέντρο έχει ουρικό οξύ και γύρω-γύρω έχει αυτό το περίγραμμα φωσφορικού ασβεστίου που έχει επιτευχθεί από μια άτσαλη αλκαλοποίηση. Μια αλκαλοποίηση που πέρασε τα επιτρεπτά όρια, οδήγησε σε καθίζηση φωσφορικού ασβεστίου και αυτός ο λίθος βέβαια πια δεν διαλύεται με φάρμακα, είναι αδύνατο να το διαλύσεις. Άσε που επειδή είναι σκληρό το φωσφορικό ασβέστιο, νομίζω ότι ούτε και εξωσωματική πια εδώ δεν έχει θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μια παταγώδη αποτυχία. Επίσης, στο ουρικό οξύ μας λέει ότι αν έχεις obstruction, δηλαδή αν έχεις ένα λίθος στον ουρητήρα, πρέπει να βάλεις pigtail. Πρέπει να παροχητεύσεις το σύστημα για να μπορέσουν να ρέουν τα ούρα ελεύθερα και να δουλέψει η αλκαλοποίηση. Δηλαδή, αν έχω ένα λίθος στον ουρητήρα, ουρικού οξέως, μας λέει ο κ. Κολαρίκος, ότι μην μπεις να κάνεις ουρητηροσκόπηση, μπες στο χειρουργείο, βάλτε ένα pigtail και δώσ' του για μερικούς μήνες φάρμακο, μπας και διαλυθεί. Εντάξει. Okay. Αλλά εντάξει, ας τα ξεπεράσουμε αυτά. Τελικά θα τον διαλύσουμε το λίθο του ουρικού οξέως με τον ένα με τον άλλο τρόπο? Πρόσφατο άρθρο, Φεβρουάριος του 2013. Σχετικά πρόσφατο, έτσι, ένα χρόνο πίσω.
Results of urinary dissolution therapy for radiolucent calculi. Θα μπορούσε να πει κανείς, μισό λεπτό. Εδώ δεν μιλάει για ουρικό οξύ, μιλάει για ακτινοδιαπερατούς λίθους. Μα και αυτό είναι μέρος του εγγενούς προβλήματος. Δηλαδή, βεβαίως, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχεις ένα λίθο ακτινοδιαπερατό. Μα δεν ξέρεις τι είναι. Υποθέτεις ότι μάλλον είναι ουρικό οξύ. Εγώ λέω ότι είναι ουρικό αμμόνιο. Το ουρικό αμμόνιο δεν διαλύεται. Έτσι. Το ουρικό αμμόνιο δεν διαλύεται με αργαλοποίηση. Πώς θα το ξεχωρίσεις. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν δίκιο που το βάλαν radiolucent calculi, γιατί σου λέει δεν τους βλέπαμε και υποθέσαμε ότι είναι ουρικό οξύ. Ως τέτοιους τους αντιμετωπίσαμε, γιατί δεν έχουμε δυσκολία να βρούμε τι είναι. Και τι καταφέραμε. Είχαμε επιτυχές αποτέλεσμα στο 34% των ασθενών. Δηλαδή, αναλυτικότερα, πλήρη διάλυση στο 15%. Μερική διάλυση στο 19%. Αυτό κάνει το 34%. Για μένα επιτυχία είναι μόνο το 15%. Αφού αυτοί έχουν υπολοιματική λιθίαση. Δεν τελειώσανε. Το άρθρο δηλαδή μας λέει 34% η επιτυχή έκβαση. Στην πραγματικότητα 19% είναι επιτυχής έκβαση. 15%. 19% έχουν πέτρες ακόμα. 37% πλήρης αποτυχία και περίπου το 1 τρίτο τι έκανε, εξαφανίστηκε. Με το που δόθηκαν οι οδηγίες δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ στο follow-up και υποθέτω ότι ο ουρολόγος, ο συνάδελφος ουρολόγος δύο τετράγωνα πιο κάτω ακόμα γελάει μαζί μας και με την αφέλειά μας να προσπαθούμε να παίξουμε με φάρμακα ενώ αυτός έχει δώσει το λίθο στον ασθενή στο χέρι ήδη. Συμπέρασμα. Τελικά οι λίθοι διαλύονται. Δυστυχώς, στην πράξη όχι και ελπίζω ο Ανδρέας Σκολαρίκος να συνεχίσει να προσπαθεί να τους διαλύσει με φάρμακα ώστε να φεύγουν από αυτό και να έρχονται σε μένα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.